Αντώνη, τέτοια ώρα βάζει τα καλά τραγούδια που θα βγούμε. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τώρα στο τηλέφωνο τον Δήμαρχο Λουτραχίου Περαχώρας Αγίου Θεοδόρου, τον Γιώργο Τογιώνη. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα, Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Δήμαρχε, τώρα είσαι το πρόσωπο των ημερών. Ο Δήμος ο δικός σας και εσείς, γιατί είστε ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή μετά την εκδήλωση του Αγίου Θεοδόρου τον Στρατιλάτη. Ήρθατε κατευθείαν στη φωτιά εκεί που έγινε τη ζημιά στο δρόμο και ναι, η άνθρωση. Η ζημιά που έγινε και αποκλείστηκε όλη η Πελοπόννησος. Δυστυχώς ένα πρόβλημα που δημιουργείται τώρα χρόνια, γιατί είναι κλειστές οι βυθιζόμενες γέφυρες, κλειστές σύνολο υποχώρη και δυστυχώς και ο κεντρικός ο δρόμος μετά το ατύχημα έμεινε κλειστός και καταλαβαίνετε τι πρόβλημα υπήρχε, ειδικά και στους κατοίκους αλλά και σε όλους τους εκδρομείς, αυτούς που πηγαίνανε για να ψηφίσουν κτλ. Τεράστιο θέμα. Δήμαρχε, έχω πει στην κυβέρνηση εδώ και χρόνια αγωνίζομαι για το δρόμο Σύνο Αλεποχωρίου, για τις βυθιζόμενες γέφυρες. Δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και πρέπει η κυβέρνηση, τώρα δεν ξέρω, περιμένουμε ανασχηματισμούς και τα λοιπά, πρέπει να το δει με ένα τελείως διαφορετικό. Βάζεις φωτιά, Δήμαρχε, γιατί βάζεις φωτιά τώρα. Λες, περιμένουμε την ανασχηματισμό. Δηλαδή, το καταλαβαίνω τώρα. Εγώ δεν κάνω αντιπολιτεύσεις σε καμία κυβέρνηση, όχι μόνο τώρα και επί Πασό και επί ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Εγώ κοιτάω να βρούμε λύσεις με την κυβέρνηση για να μπορέσουν να λυθούν τόσο τεράστια προβλήματα. Θυμάστε τι έγινε πέρυσι με το άλλο βιτιοφόρο στην Κάκια Σκάλα. Έκλεισε όλη η Πελοπόννησο πάλι. Έκλεισε όλη και μπερδεύτηκε όλος ο κόσμος. Και περνάγανε από το σκήνο. Πολύ κακό δρόμο και τα λοιπά. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το δούνε, γιατί είναι η μοναδική πρόσβαση σε περίπτωση που υπάρχει κάτι δύσκολο στο κεντρικό τόρο. Δήμαρχε, τι αποφασίσατε τελικά? Η ανακοίνωση που βγάλατε χθες ήταν ότι βρέθηκε λύση να περάσουν οι κάτοικοι εκεί χωρίς να πληρώνουν. Για τα διόδια βρέθηκε μια λύση με υπεύθυνο δήλωση που θα υπογράφει ο καθένας που μένει, είναι κάτοικο Λουτρακίου είτε και Κορίνθου, και για την Κόρινθο, γιατί είναι αρκετοί εργαζόμενοι από την Κορινθία γενικότερα για να πάνε τις μεγάλες επιχειρήσεις όπως Fulgor, Motor Oil, Mili Sogel, Mili Papafil, Ekan. Πολλές επιχειρήσεις. Ξυλουργία, είναι πάρα πολλές οι επιχειρήσεις και πρέπει να κάνουν τώρα 40-50 χιλιόμετρα και οπωσδήποτε και τα διόδια είναι ένα κόστος. Τουλάχιστον να αποφύγουμε τώρα τα διόδια μέχρι να φτιαχτούν. Έχουν υποσχεθεί να φτιαχτούν οι βυθιζόμενες γέφυρες, έχουν υποσχεθεί ότι κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια τώρα με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Μέχρι τέλος του μήνα, τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, να δοθούν οι δύο βυθιζόμενες γέφυρες να διευκολύνουν τον κόσμο τουλάχιστον προς τα χιλιόμετρα. Τώρα με υπεύθυνες δηλώσεις να ξεκινήσουν να περνάνε δωρεάν τα διόδια και οπωσδήποτε σύντομα είπανε θα δώσουν και τα αυτά που βάζουν στα μπαμπρίζ, ναι, για να μπορέσουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα να διευκολυνθεί ο κόσμος. Δήμαρχε, μία λύση δεν είναι αυτή πριν τα διόδια και μετά από την άλλη μεριά? Έχουμε κάνει την πρόταση, αυτή την πρόταση την έχω κάνει από το Σάββατο το πρωί μετά το ατύχημα, το σχεδιάσαμε εκεί, δεν έχουμε εξουσιοδότηση ούτε εμείς ούτε η περιφέρεια. Χτες με την περιφέρεια τους τεχνικούς και τους τεχνικούς του Δήμου είμαστε 2-3 ώρες εκεί πέρα το πρωί με τους αντιπεριφερειάρχες, τον κύριο Μωρή και τον κύριο Γκιολή, μαζί με την τεχνική υπηρεσία. Θεωρούμε ότι μπορεί να βρεθεί μια δόση τώρα σε μια δύσκολη εποχή που υπάρχει. Είναι μια έκτακτη ανάγκη στην περιοχή να μπορέσουν να δώσουν. Αυτές τις αδειοδοτήσεις όμως δεν τις δίνουμε εμείς, δεν τις δίνει η Ολυμπία, δόση του δίνει το Υπουργείο. Το Υπουργείο πρέπει να σχεδιάσει αυτό το πράγμα. Εμείς κάναμε την πρόταση, έχουμε στείλει τα σχέδια, ο Περιφερειάρχης θα επικοινωνήσει, θα κάνει και αυτός ό,τι μπορεί, αλλά είναι θέμα του επίσημου κράτους και δεν είναι θέμα δικό μας. Εμείς δεν δίνουμε τέτοιες αδειοδοτήσεις, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Εμείς έχουμε κάνει τις προτάσεις μας, περιμένουμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Εμείς ενημερωθήκαμε πριν από λίγο ότι οι κάτοικοι θα κάνουν μια διαμαρτυρία. Το καταλαβαίνω οι κάτοικοι, γιατί υπάρχει προβλήματα. Δηλαδή θέλουμε ένα ασθενοφόρο, το να ξεκινήσει ένα ασθενοφόρο για να πάει μέχρι τους Αγίους Οδούς και να γυρίσει στο Καλαμάκι. Καταλαβαίνετε, θέλει να διανύσει 50 και χιλιόμετρα 60. Πυροσβεστική το ίδιο. Καταλαβαίνετε το τι πρόβλημα υπάρχει. Το καταλαβαίνουμε όλοι, το έχουμε επιστήσει, περιμένουμε την εξέλιξη από την πλευρά της κυβέρνησης να δούμε τι θα γίνει. Αυτό είναι ζημιά και στο τουρισμό, Δήμαρχε, τα καταστήματα, αλλά και στο Αγίου Θεοδόρου. Για τα καταστήματα και τα λοιπά. Έχουν μια σειρά καταστημάτων που βρίσκονται στο Καλαμά και τώρα σχεδόν έχουν νεκρώσει. Δεν κυκλοφορεί τίποτα, εκτός από τους μόνιμους κατοίκους και πώς είναι αυτοί, δεν κυκλοφορεί τίποτα άλλο. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Τώρα δεν θα γίνει κάτι με τις βυθιζόμενες γρήγορα, αυτό δεν γίνεται.
Θέλουν μέρες, θέλουν μήνες. Είχαν πει ότι ήρθαν σε ένα καλό σημείο για να φτιαχτούν οι γέφυρες. Έχουν πει ότι έχουν μπει για βάψιμο αυτή τη στιγμή για να πάνε να τις βάλουν. Τώρα δεν το ξεγνωρίζουμε. Προσπαθούμε να μάθουμε πότε θα είναι αυτός που μας έχουν πει ο υπουργός ο ίδιος, ο κύριος Ταχιάος. Θα ξανατηλεφωνηθώ σήματα. Μου είχε πει υπολογίζουμε μέχρι τέλος του μήνα. Τέλος του μήνα είναι ακόμα 10 μέρες και οπωσδήποτε περιμένουμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Ίσως τα αργότερα το μεσημέρι που θα επικοινωνήσω με τον Υπουργό να έχω κάποια νεότερα νέα για την τουλάχιστον να φτιαχτούν οι δύο γέφυρες επιθυντωμένες. Δήμαρχε, να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι τώρα που μιας και σε έχουμε μαζί μας. Αντώνης Σουκαράς. Αντώνης Σουκαράς. Ναι. Τις προάλλες ανέβηκα πάνω στα Γεράνια και είδα, μιλάμε, τρελή αποψήλωση. Και ρωτάει και πολλοί κόσμος, τι έχει γίνει τώρα εκεί, πώς έγινε... Αποψήλωση, μισό λεπτό. Αυτό είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η χρηματοδότηση που δώσανε για όλη την Ελλάδα για να καθαριστούν οι δρόμοι δίπλα σε οικισμούς. Δίπλα ειδικά σε οικισμούς. Όπως ήταν αυτός ο Αγίος Θεοδόρος, Δημαρχέ. Που ξεκινάνε, από εκεί που ξεκινάνε τα μεγάλα προβλήματα. Μάλιστα. Αυτό το καθάρισμα που είδαν και τα λοιπά, θεωρούν ότι είναι, αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό δεδομένο που έχουν κάνει. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ καλό. Γι' αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, δίπλα στους οικισμούς, στους περιβάλλοντους χώρους και δίπλα στους δρόμους από εκεί που ξεκινάνε οι περισσότερες φωτιές. Είναι μεγάλη έκταση, είναι πολύ μεγάλη έκταση. Είναι σε μεγάλο σημείο γίνεται ένας καλός καθαρισμός. Κυρίως είναι θάμνοι, δεν είναι ψηλά δέντρα κτλ. Τα ψηλά δέντρα τα κόβουν κάτω από τους θάμνους κτλ. Και καθαρίζουν τους θάμνους. Απλώς θα τα βλέπεις πάρα πολύ πράσινο ότι είναι κομμένο και νομίζω ότι είναι. Δεν είναι. Υπάρχει μια σωστή αποψήλωση. Αυτό από. Είναι με σχέδιο. Είναι με σχέδιο. Το δασαρχείο επεμβαίνει, μάλλον ελέγχει και η εταιρεία που καθαρίζει όλα αυτά τους θάμνους. Είναι όπως πήγαμε. Είναι πιο επικίνδυνη. Είναι σαν το θέμα που πήγαμε πέρσι στο Αγίου Θεοδόρου, Δήμαρχε, το ίδιο. Ακριβώς με τον κύριο. Ένα τέτοιο πράγμα καθαρίζουν σε όλη την Ελλάδα. Έχουν δοθεί κάποια εκατομμύρια σε κάποιες εταιρείες και οπωσδήποτε το δασαρχείο είναι από κοντά και ελέγχει την κατάσταση. Δήμαρχε, ένα τελευταίο τώρα με τον τουρισμό. Τι γίνεται στο Λουτράκι, έχει τουρισμό φέτος, τι βλέπετε? Δόξα τω Θεώ, καλά πάμε, ξεκινήσαμε πολύ δυνατά. Τώρα είναι λίγο οι διαγωνισμοί που γίνονται να τελειώσουμε. Περιμένουμε και την αναμόρφωση, λέω εγώ, της κυβέρνησης, να δούμε ακριβώς το τι θα γίνει. Και περιμένουμε, πιστεύουμε ο τουρισμός ότι φέτος η χρονιά θα κλείσει με πολύ μεγάλο θετικό πρόσημο. Εγώ πιστεύω ότι κάτι θα ξέρει ο Γιώργης που το λέει συνέχεια να γίνει ανασχηματισμός. Δήμαρχε, μήπως περιμένουμε κανένα δικό μας. Τουλάχιστον βλέπουμε ότι εντάξει, τις τελευταίες μέρες τώρα, δεν ξέρω σήμερα, αύριο, μεθαύριο, θεωρώ. Μετά το αποτέλεσμα, το εκλογικό αποτέλεσμα, ότι θα γίνει κάτι. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω, μπορεί να είναι και ψευδές. Αυτές είναι οι πληροφορίες εγώ που έχω σαν Γιώργο Γιώργης, τίποτα άλλο. Δεν Δήμαρχε, μπορώ να πω κάτι άλλο. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ πολύ την αγάπη μας. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτός ήταν ο Γιώργος Γιώργης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας, Αγίου Θεοδόρου. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πολύ.